Κάθε 26 δευτερόλεπτα, η γη πάλεται ακριβώς κάτω από τα πόδια μας. Αυτός ο παλμός δεν είναι αρκετά ισχυρός για να τον αισθανθούμε, αλλά οι σεισμολόγοι σε όλο τον κόσμο έχουν καταφέρει να καταγράψουν ένα μετρήσιμο χτύπημα στα όργανά τους. Στην πραγματικότητα, γνωρίζουν για αυτό τον παλμό εδώ και δεκαετίες. Τι γνωρίζουμε λοιπόν για αυτό το παράξενο φαινόμενο? Πάμε να δούμε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Τζακ Όλιβερ ήταν ερευνητής στο γεωλογικό παρατηρητήριο Λαμόντ στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, που σήμερα είναι γνωστό ως παρατηρητήριο γης Λαμόντ Χέρτη. Εκείνη την εποχή, δημοσίευσε μια μελέτη για μια μικροσεισμική καταιγίδα, με περίοδους περίπου 26 έως 27 δευτερολέπτων, και έγινε ο πρώτος που κατέγραψε αυτό το μυστηριώδη παλμό. Η εργασία του Όλιβερ ανέφερε ότι ο παλμός φαινόταν να προέρχεται από το νότιο ή σημερινό Ατλαντικό ωκεανό και συζήτησε δύο υποθέσεις σχετικά με το μηχανισμό προέλευσής του. Η ευνοούμενη υπόθεση, όπως την αποκάλεσε, ήταν ότι ο παλμός δημιουργήθηκε από διασκορπισμένα ωκεάνια κύματα που έπληξαν τις ακτές του κόλπου της Γουινέας. Όμως, μια δεύτερη εκδοχή πρότεινε ότι ο παλμός ήταν ένα είδος αρμονικής δόνησης που σχετιζόταν με μαγματική δραστηριότητα κάτω από το νότιο Ατλαντικό. Διαπίστωσε μάλιστα ότι ο παλμός ήταν ισχυρότερος στους καλοκαιρινούς μήνες του βόρειου ημισφαιρίου, όταν το νότιο ημισφαίριο είχε χειμώνα. Τότε ο Όλιβερ δεν διέθετε προηγμένα όργανα όπως τα ψηφιακά σεισμόμετρα. Ανταυτού έπρεπε να δουλέψει με χάρτη αρχεία, γεγονός που μπορεί να περιόριζε τη δυνατότητά του να μελετήσει τον παλμό με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Χρόνια αργότερα, η προέλευση του παλμού περιορίστηκε στον κόλπο Μπόνι της Γουινέας. Περίπου 20 χρόνια αργότερα, ένας ερευνητής του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ έριξε μια πιο προσεκτική ματιά στον παράξενο μικροσεισμό. Αυτός ο γεωλόγος, ονόματι Γκάρι Χόλκομπ, διαπίστωσε ότι ο παλμός ήταν ισχυρότερος σε ορισμένες χρονικές στιγμές, καθιστώντας δυνατή τη λεπτομερή μελέτη της φύσης του. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των Χόλκομπ και Όλιβερ, το έργο τους παρέμεινε ουσιαστικά άγνωστο. Αλλά το 2005, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, ονόματι Γκρέκ Μπένσεν, έπεσε πάνω στον παλμό και το ενδιαφέρον γι' αυτόν αναζωπηρώθηκε. Εκείνη την εποχή, ο Μπένσεν εργαζόταν με σεισμικά δεδομένα στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ. Μια μέρα, ο σύμβουλός του ζήτησε να παρουσιάσει αυτό πάνω στο οποίο εργαζόταν και ανέσυρε κάποια δεδομένα. Και ειδού, εκεί ήταν. Ένα ισχυρό σήμα που ερχόταν από κάπου πολύ μακριά. Ο Μάικ Ριτσβόλερ, σεισμολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, μίλησε στο περιοδικό Discover για την εμπειρία του με τον παλμό. Όταν ο Ριτσβόλερ και ο τότε μεταδιδακτορικός ερευνητής Νικολάη Σαπίρο είδαν τον παλμό, ήξεραν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε, αλλά δεν είχαν ιδέα τι ήταν. Μπερδεμένη, η ομάδα εξέτασε τα σήματα, ανέλυσε τα δεδομένα και έλεξε τα όργανά της, πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτός ο μικροσεισμός ήταν όντως πραγματικός. Στη συνέχεια έπιασαν δουλειά, τριγωνοποιώντας την προέλευση του παλμού σε μία μόνο τοποθεσία στον κόλπο της Γουινέας, στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Αφρικής. Ανακάλυψαν επίσης τις μελέτες του Όλιβερ και Χόλκομπ και δημοσίευσαν τη δική τους εργασία στο Geophysical Research Later το 2006. Αργότερα, στη δεκαετία του 2010, ένας άλλος μεταπτυχιακός φοιτητής κατάφερε να αναλύσει λεπτομέρως τον παλμό. Ο φοιτητής αυτός, ονόματι Γκάρετ Όιλερ, εργαζόταν στο εργαστήριο του σεισμολόγου Doug Wins στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, και μέσω της εργασίας του Όιλερ, η πηγή του παλμού περιορίστηκε στον όρμο Μπόνι στον κόλπο της Γουινέας. Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν σεισμοί ή εκρήξεις ηφαιστείων, ή αλλιώς ήσυχος χρόνος, υπάρχει σεισμικός θόρυβος στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με τον Ριτσβόλερ, ο ήλιος είναι η κύρια αιτία. Ο ήλιος θερμαίνει τον ισημερινό περισσότερο από τους πόλους, γεγονός που δημιουργεί ανέμους, καταιγίδες, ωκεάνια ρεύματα και κύματα. Όταν ένα κύμα προσκρούει σε μια ακτογραμμή, η ενέργεια μεταφέρεται στην ξηρά. Αυτό εξηγείται παρόμοιο με το πως το χτύπημα σε ένα γραφείο παραμορφώνει την περιοχή κοντά στην άρθρωση, αλλά η ενέργεια από το χτύπημα εξακολουθεί να μεταδίδεται σε όλο το τραπέζι και μπορεί να γίνει αισθητή στην απέναντι άκρη. Από τα μοτίβα σε αυτόν τον περιβαλλοντικό σεισμικό θόρυβο, οι ερευνητές μπορούν να μάθουν για το εσωτερικό της γης. Εκτός από το να περιορίσει την προέλευση του παλμού, ο Όιλερ είχε επίσης υποστηρίξει ότι τα κύματα που χτυπούν στην ακτή είναι η πιθανή αιτία. Όταν τα κύματα ταξιδεύουν στον ωκεανό, η διαφορά πίεση στο νερό μπορεί να μην έχει μεγάλη επίδραση στον πυθμένα του ωκεανού. Όταν όμως προσκρούν στην υπηρετική υφαλοκρηπίδα, όπου το στέρεο έδαφος είναι πιο κοντά στην επιφάνεια, η πίεση παραμορφώνει τον πυθμένα του ωκεανού, όπως είπαμε ότι το χτύπημα σε ένα τραπέζι παραμορφώνει την επιφάνειά του, και προκαλεί σεισμικούς παλμούς που αντανακλούν την κυματική δραστηριότητα. Το 2013, ο Όιλερ παρουσίασε τα ευρήματά του στο συνέδριο της Σεισμολογικής Εταιρείας της Αμερικής, αλλά δεν φάνηκε να συμφωνούν όλοι. Μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2013 από μια ομάδα με επικεφαλή στον Γκινγκσέ Ξιά του Ινστιτούτου Γεωδεσίας και Γεωφυσικής στο Γιουχάν της Κίνας, προσέφερε μια διαφορετική εξήγηση: τα ηφαίστεια. Και πράγματι, υπάρχει τουλάχιστον ένα ηφαίστειο στη Γη, το ηφαίστειο Ασό στην Ιαπωνία, που παράγει μικροσεισμό με κάποιες ομοιότητες με αυτόν.
είναι ενδιαφέρον ότι αυτή δεν είναι η μόνη συζήτηση σε αυτό το παζλ. Γιατί ο παλμός προέρχεται από τον κόλπο του Μπόνι? Δυστυχώς οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη βρει απάντηση. Αν και είναι συναρπαστικός, ο παλμός μάλλον δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους σεισμολόγους. Οι σεισμολόγοι τείνουν να επικεντρώνονται σε μερικά συγκεκριμένα πράγματα, όπως ο προσδιορισμός των δομών κάτω από τις υπήρους. Και η μελέτη αυτού του παλμού δεν φαίνεται να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έτσι είναι πιθανόν ο παλμός να παραμείνει ένα παράδειγμα των πολλών αγνώστων αλλά υπέροχων πραγμάτων που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Αλλά ποιος ξέρει, ίσως στο μέλλον υπάρξει μια γενιά ερευνητών που θα αποκρυπτογραφήσει αυτό το φαινόμενο μια για πάντα. Σύμφωνα με τον γεωλόγο Lars Eivind Tongland, η Γη έχει πολλούς παλμούς. Ο ένας είναι αυτός ο σύντομος παλμός που συμβαίνει κάθε 26 δευτερόλεπτα, ενώ άλλοι παλμοί που διαρκούν είναι αυτοί που ελέγχονται από αστρονομικές παραμέτρους και την ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να εξετάσουμε τις μεταβολές στην τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο και την κλίση του άξονα της Γης, που καθορίζουν τους λεγόμενους κύκλους Μιλάνκοβιτς. Αυτοί οι παλμοί με διαφορετικές προβλέψιμες περιοδικότητες, μεταξύ περίπου 10.000 και 400.000 ετών, χρησιμοποιούνται ενεργά για τη μελέτη του κλίματος. Άλλοι παλμοί που έχουν προταθεί, αλλά προς το παρόν είναι περισσότερο εικαστικοί, συνδέονται με την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του βαθύ μανδύα της Γης και του φλοιού της, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερηφαίστεια, το σχηματισμό υπήρων και τεκτονικούς κύκλους πλακών, που επηρεάζουν το κλίμα, απορροφώντας ή απελευθερώνοντας διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτοί οι κύκλοι έχουν παλμούς δεκάδων έως εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, εξηγεί ο Όκλαντ. Το γνωρίζετε αυτό το φαινόμενο? Πού πιστεύετε ότι οφείλεται από όλα αυτά που είπαμε? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ